Καληνύχτα σας, καλησπέρα σας και καλημέρα. Θα ξυπνήσετε σίγουρα από το σοκ, διότι το άτομο που είδατε να πέφτει δεν είναι ούτε Κασκαντέρ, ούτε κανένα μυστήριο, ούτε κανένας που προκαλεί, που θέλει... Η κυρία από εδώ. Η Εύη είναι αυτά που... Δηλαδή, να σου πω κάτι. Θα κάνουμε την εκπομπή έτσι, να φωνάξω κάποιους ειδικούς, να σε παρακολουθήσουν, είσαι ψύχρεμη, είσαι ήρεμη, πότε σου βγήκε αυτό στη ζωή σου, τι συμβαίνει. Δηλαδή, σου λείπανε οι συγκινήσεις, κορίτσι μου. Τώρα κάτσε να με τρελάνει. Έχει παρθεί να με τρελάνει. Δεν λέμε και όχι στις συγκινήσεις, όσες και αν έρθουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συγκίνηση δεν περίμενα να είναι τόσο μεγάλη. Μπορώ δηλαδή πολύ υπεύθυνα να πω είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό είναι ένα φανταστικό άθλημα, δεν θέλω να το αφήσω ποτέ. Αχ, τρελά. Παναγία μου, Εύη. Και γι' αυτό το ξεκίνησα πριν από ένα τετράμινο. Βέβαια, αυτό το άθλημα, αν το κάνει σαν άθλημα, πρέπει να κάνει. Τα μαθήματα τα σωστά. Γίνεσαι πιλότος του κορμιού σου. Κάνεις τα μαθήματά σου. Έχει μια συγκεκριμένο πρωτόκολλο πώς το μαθαίνεις. Αυτό πώς αποφάσισες εσύ τώρα να το κάνεις. Δηλαδή πριν από 4 μήνες ξύπνησες. Με το μαλάκο. Με το μαλάκο πάντα. Καταλαβαίνουμε γιατί τα λεπτά. Τι έπαθες, τι έγινε μια ωραία. Μια ωραία πρωία. Αν είσαι κανένα κακό άνθρωπο που σου παρέσει. Μου είπαν θέλεις να έρθεις να κάνεις ένα τάντεμ. Το τάντεμ είναι κάτι που το κάνουν πάρα πολύ από ό,τι έχω δει στη ζωή. Χωρίς να ξέρεις τίποτα. Αυτό δεν είσαι πάνω στον εκπαιδευτή που αυτός έχει το αλεξίπτωτο, αυτός έχει τη γνώση, αυτός τα κάνει όλα και εσύ απολαμβάνεις μια ελεύθερη πτώση. Εσύ καθώς νοήσεις σε μια ωραία γωνία. Ήσυχη δεν ήμουν ποτέ. Αυτό. Αν είναι η Εύη που ξέρεις και αν όντως την ξέρεις, δεν ήμουν ήσυχη ποτέ. Δηλαδή και μοτοκρός στο βουνό έχω κάνει και σε αγώνες έχω τρέξει με μοτοσυκλέτες και μπανζι τζάμπινγκ έκανα κατά κόρον. Δηλαδή δεν ήταν αγώνες μοτοσυκλέτες που είχες κάνει αγώνα. Στο βουνό. Μοτοκρός. Λοιπόν, τώρα όμως θα σα πω ότι ήσουν πιο ήσυχοι. Να το πούμε έτσι. Ναι. Ποιος είναι ο άνθρωπος που παρέστησε σε αυτόν τον όρο. Γνώρισα μια παρέα. Στο κενό. Skydivers που μου είπαν ότι εμείς κάνουμε αυτό. Είναι να δεις μερικά βιντεάκια. Θες να πηδήξεις και μια φορά στο κενό να δεις πώς είναι. Και είπες ναι, φυσικά. Φυσικά εννοείται. Σιγά μην έχανα τέτοια συγκίνηση. Ωραία, και όταν λοιπόν, το έκανα... και βρέθηκα στη ζώνη. Drop zone. Η ζώνη ρήψης. Είναι ένα κομμάτι, είναι το αεροδρόμιο και το σημείο που προσγειώνονται οι αλεξιπτωτιστές και γι' αυτό το λέμε ζώνη. Που θέλουν να προσγειωθούν, γιατί μπορεί να πάσει πουθενά αλλού. Ναι, σημαίνει αυτό. Αν σε χτυπήσει κανένας άνεμος, προσγειώνεσαι στο δίπλα χωράφι. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που λέγεται ground, όπως έχετε εσείς τον floor manager εδώ. Α. Έχουμε και εμείς τον ground manager. Ο οποίος μετράει τα αλεξίπτωτα, βλέπει πόσα προσγειώθηκαν και κοιτάει ποιο έφυγε εκτός. Και πάνε και το μαζεύουν. Αν έχει γίνει κάτι, έχει ανοίξει πολύ χαμηλά, τον έχει πάρει κάποιο αέρα. Δεν έχει γίνει κάτι που να έχει δει αυτού του 4 μήνες. Δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Είναι το πιο ασφαλές άθλημα στον κόσμο. Δεν γίνεται ποτέ ατυχημένα δύνατο να πάθεις κάτι. Αν έχω ρωτήσει, δεν σου ήρθε, δηλαδή, όταν σου πάρει να επιδείξει το κενό, δεν σου προκάλεσε κάτι φυσικά. Καμία. Γιατί είμαστε πουλιά, εννοείται. Αδρεναλίνη, σου άρεσε. Δεν έχει να κάνει τόσο με αδρεναλίνη, αλλά είναι τρομερός ο φόβος. Γιατί δεν είμαστε φτιαγμένοι να πετάμε, ούτε να πέφτουμε στο κενό. Και ο φόβος πάντα την υπάρχει. Περασμένη νύχτα, δηλαδή, ήσουν ένα κόκαλο, ξέρω εγώ. Ήσουν φοβόσουν. Όχι όταν κάνεις το τάντεμ, γιατί έχει και άλλο στην ευθύνη. Αλλά όταν έκανα τα μαθήματα που στην αρχή. Πηδάς με δύο, κάνεις το άλμα με δύο εκπαιδευτές που δεν σε αφήνουν. Μετά όταν περνάς τα μαθήματα. Όχι, έχεις το δικό σου αλεξίπτωτο, αλλά σε κρατάνε. Είναι δύο. Από πάνω σου. Οι άλλοι μαζί. Πέφτεις μαζί. Από την πόρτα πέφτεις μαζί. Στο τέταρτο άλμα και μετά είσαι με έναν που σε αφήνει και ενίοτε για να δει αν μπορείς να πετάξεις το σώμα σου. Δηλαδή, μέχρι να πεις ότι κάνεις το πρώτο σου solo άλμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρεις να το κάνεις. Τι είναι μια νέα διάσταση στη ζωή. Τι πράγμα είναι αυτό. Νομίζω κάτι τέτοιο. Ωραία το είπες. Είναι, κοίταξε να δεις. Εγώ όταν το πρώτο ένιωσα, είναι η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας, η απόλυτη αίσθηση χαράς και πληρότητας. Εκεί πάνω αυτό το ένα λεπτό που πέφτεις στο κενό και έχεις από κάτω τα χωράφια, το βουνό, τον Παρνασσό απέναντι πίσω, έχεις την ηλίκη.
Υπάρχει ένας λογαριασμός στο Instagram γεμάτος από φωτογραφίες με ακριβά αυτοκίνητα, κότερα και αεροπλάνα, δίπλα στα οποία ποζάρουν εταίρειες υπάρξης και νεαρά αγόρια. Ο λογαριασμός είναι ανώνυμος, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο προφάιλ του, σκοπός του είναι να δείξει στο διαδικτυακό κοινό πώς μεγαλώνουν τα πλουσιόπαιδα της Ρωσίας. Μια κοπέλα φωτογραφίζεται με τα ισόρουχα στο παράθυρο του μοντέρνου διαμερίσματός της, σε ουρανοξύστη κάπου στη Ρωσία, κάποια άλλη ποζάρει στη χρυσή πόρση της, ενώ άλλα δύο κορίτσια ποζάρουν πλάτη στο φακό, πάνω στο κότερο και φορώντας το Brazilian μαγιό τους. Όπως τα Rich Kids της Δύσης, έτσι και αυτά της Ρωσίας, δημοσιοποιούν φωτογραφίες στα ιδιωτικά αεροσκάφη των γονιών τους, δείχνουν τα ψώνια τους από τους πιο ακριβούς οίκους ρούχων και φυσικά φωτογραφίζονται σε κάθε γωνιά της υπερπολυτελούς έπαυλής τους. Πέρα από τις φωτογραφίες όμως που απεικονίζουν νέα παιδιά να επιδεικνύουν στο φακό τα χρήματά τους, τις σαμπάνιες που καταναλώνουν και γενικά τον τρόπο ζωής τους, χαρακτηριστικό είναι και ένα στιγμιότυπο στο οποίο ένας νεαρός βγάζει σέλφι με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και πόσο ψηλά πας, δηλαδή εσύ μέχρι πού έχεις ανέβει για να πέσεις? 14.000 πόδια. 14.000 πόδια είναι 4 χιλιόμετρα, είναι 300 μέτρα τα 1.000 πόδια. Που έχω και η ψηφοφοβία, νομίζω θα με μαζεύατε λιπόθυμη εκεί πάνω. Δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Η ψηφοφοβία δεν έχει σχέση. Δεν βλέπεις πόσο ψηλά είσαι. Αυτό εμένα θα μετάρετε. Είναι πολύ ψηλά. Εγώ λέω την πρώτη φορά που ήρθε Εύη, όταν έφτασε στην πόρτα τώρα. Ναι. Είδαμε την προετοιμασία, είδαμε όλα αυτά. Μέχρι εκεί σε είδαμε cool. Ήμουν με την κόρη μου μέσα εντωμεταξύ την πρώτη φορά στο τάντεμ. Ήταν και η κόρη μου δεμένη με εκπαιδευτή την πρώτη φορά. Πήδηξε και η κόρη σου. Το τάντεμ, δεν ήθελε αυτή να το χάσει. Όχι. Μας άρεσε πάρα πολύ. Τι, πρώτη, όταν βλέπεις το κενό, δηλαδή πετάει το αεροπλάνο, έτσι, και είναι η πόρτα ανοιχτή από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, πετάει το αεροπλάνο γίνεται. Και είναι κλειστή η πόρτα. Δεν γίνεται να πηδήξεις, να κάνεις άλμα με την ταχύτητα που έχει κανονικά το αεροπλάνο όπως ανεβαίνει. Ανάβει ένα φωτάκι, σου λέει έχεις 2 λεπτά, ναι. Και μετά κόβει. Ακόμη πάρα πολύ. Αλλιώς θα κολλήσει πάνω στο φτερό ή θα σκοτωθούμε όλοι. Κόβει πάρα πολύ την ταχύτητά του και ανάβει το πράσινο φωτάκι και τότε είναι με ένα έτσι σαν ρόλμπα. Ήδη φοβήθηκα εγώ. Μόλι αυτή την περίμενα. Ανοίγει η πόρτα και μετά πρέπει ανά 300 μέτρα να πέφτουν. Δηλαδή δεν έχεις χρόνο πολύ. Δηλαδή σου λένε. Το ground speed είναι ταχύτητα του εδάφους. Κάνεις έναν υπολογισμό και πρέπει να 300 μέτρα να πέφτει όποιος είναι να πέσει. Οπότε, κάθε... ανά 10 δευτερόλεπτα παιδί, περίπου και εκεί. Και ισχύει ότι σας σπρώχνουνε. Δεν θα σας σπρώχνει κανείς. Θες να πηδήξει. Ωραία, και τι σκέφτηκες ένα δευτερόλεπτο πριν πηδήξεις? Την πρώτη φορά άρχισα να αισθάνομαι περίεργα στα 8.000 πόδια. Γιατί έβλεπα το αλτίμετρο και έλεγα σε λίγο θα σημεί. Είμαι τρελή, τι πάω, τι κάνω. Πλάκα, πλάκα, τώρα, λοιπόν, ναι. Και λέω, έχει πλάκα τώρα να είμαστε στα 14.000. Να κρατιέμαι, μη με ρίξετε, ναι, 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 βοήθησε, ναι. Γύρω στις 11.000 ξαφνικά μου φύγε αυτό το περίεργο συνέστημα το που ένιωθα την πλάτη μου λίγο να κρυώνει. Και ξαφνικά το ήθελα πολύ και συνεννοήθηκα και με την κόρη με τα μάτια, της λέω, το θες πολύ, το θέλω πάρα πολύ να μου λέει και μετά το ευχαριστηθήκαμε. Ωραία, και όταν όμως σιγά σιγά φτάνεις προς το έδαφος, εκεί δεν φοβάσαι μου πέσει με αλλά δύναμη. Από αυτό. Όταν όχι, το αλεξίπτωτο είναι αργό. Την πια. Ώρα που βρίσκεσαι στο κενό, δηλαδή όταν πέφτεις, αυτή την απορία μου, μέχρι να ανοίξει το αλεξίπτωτο. Ναι. Πάντα υπάρχει το ερωτηματικό, αν θα ανοίξει βέβαια. Υπάρχει, αλλά. Ναι, υπαρξιακό ερωτηματικό, βασικό ερωτηματικό. Αυτό. Όταν είσαι με εκπαιδευτή που έχει 10.000 άλματα, είσαι σίγουρος, δεν έχεις τέτοιο άγχος. Ξέρεις πολύ καλά. Όταν όμως αρχίσεις να πηδάς μόνος σου. Έχεις όλα αυτά. Όμως τι γίνεται, είναι τέτοια τα μαθήματα. Τόσο πολύ ωραίο, πολύ ωραίες οι αναλύσεις στο έδαφος και για το πώς να πετάς το σώμα σου. Πώς είναι ο εξοπλισμός σου. Τι σημαίνει να πετάς το σώμα σου, προσχωρήσεις το διακόπτω, αλλά μου είναι όλα άγνωστα. Ωραία. Το σώμα σου, μόνο αν το κάνεις τόξο, πετάει. Αλλιώς. Γι' αυτό λυγίζουν έτσι. Λυγίζουν το σώμα τους για να πετάνε στην ευθεία. Γιατί αν ανοίξεις το αλεξίπτωτο και πέφτεις μαλλιά κουβάρια, το αλεξίπτωτο το πιλωτάκι θα πιαστεί στα χέρια σου και στα πόδια σου και δεν θα είναι αλεξίπτωτο αυτό που θα δεις. Ένα κουβάρι. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να ανοίξεις δηλαδή με μια ωραία στάση σώματος. Όσο αυτό εντωμεταξύ είναι ανεξάρτητο το άθλημα, γιατί μπορείς να πετάς το σώμα σου και όρθιο, αλλά αυτό θέλει πάνω από 1.000 άλματα για να το κάνεις. Να πετάς όρθιο. Να πετάς όρθιος. Είναι αδύνατο. Είναι δύσκολο. Πρέπει να πολύ δύσκολο γιατί σε χτυπάει ο αέρας. Αυτό το μαθαίνεις. Κατακόρυφα. Είμαι
Head up λέγεται αυτό. Ή να πέφτεις με το κεφάλι κάτω, όλο ευθεία. Ή οριζόντια. Όταν πέφτεις την πρώτη φορά, τι κάνεις. Σαν να κάθεσαι. Πρώτη φορά, κουντρουβαλάς, τι κάνεις. Πρώτη φορά σε κρατάνε δύο εκπαιδευτές και το μόνο που σου έχουν μάθει, το έχεις ακούσει 3.000 φορές στο έδαφος, είναι το arch. Arch, τόξο δηλαδή. Arch. Το έχεις κάνει πολλές φορές σε ένα σκαμπό. Σου έχουν ανοίξει το αλεξίπτωτο 1.000 φορές, το έχεις δει πως λειτουργεί. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το άθλημα είναι με να ακούγεται τρομακτικό, αλλά έχει πάρα πολύ να κάνει με εμπιστοσύνη. Έχεις εμπιστοσύνη στον εξοπλισμό σου, γιατί τον ξέρεις. Έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Και αυτό το άθλημα εμένα μου δίδαξε και ποια είμαι και ότι πώς να εμπιστεύομαι ξανά τον εαυτό μου και ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου απόλυτα και να ξέρεις ποιος είσαι και να παίρνεις αποφάσεις μόνος σου. Όχι για το άθλημα, μιλάω γενικά.